Πάμε σε έναν αυτοδιοικητικό, ο οποίος νόσησε από κορονοϊό, πέρασε αυτή την περιπέτεια, ήταν εμβολιασμένος, είχε ήπια συμπτώματα και στέλνει το δικό του μήνυμα. Εμβολιαστείτε, πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Είναι ο κύριος Γιάννης Σέγκος, ο δήμαρχος Χερσονήσου. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Μπούη και καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Να είστε καλά και μας βλέπουν, να είστε καλά, καλησπέρα σας. Λοιπόν, το κεντρικό μήνυμα που στέλνει ο Δήμαρχος Χερσονήσου μετά την περιπέτειά του, ποιο είναι στους συμπολίτες μας? Εξαιρετικά απλά, ο εμβολιασμός με βοήθησε να περάσω την νόσο εξαιρετικά ελαφρά με συμπτώματα ως μίας γρήπης. Είχα μία ελαφριά καταρροή, ένα ελαφρύ πυρετό μέχρι 38 μάλιστα, όχι παραπάνω, και λίγο ο λαιμός μου. Και αυτό για μία περίοδο 4, όχι παραπάνω από 4 με 5 ημερών. Καλό λοιπόν τον κόσμο να ξεφοβηθεί, να εμβολιαστεί. Γιατί δυστυχώς, όπως και ορθά αναφέρατε πριν με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Βαγουρανάκη, ο εμβολιασμός είναι το μοναδικό εργαλείο πρόληψης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και η καθυστέρηση στην δημιουργία του τείχου ανοσίας που απαιτεί αυτή η ασθένεια, που είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή ασθένεια με σημαντικές συνέπειες, πηγαίνει όλο και πιο πίσω, ακριβώς γιατί δυσχεραίνεται ο εμβολιαστικός ρυθμός. Εγώ λοιπόν βίωσα τον κορονοϊό πολύ ελαφρά και εκτιμώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ το εμβόλιο σε αυτό. Δεν είχα συνέπειες άλλες όπως ήταν πόνοι στα κόκαλα ή απώλεια ως γεύσης, όσφρησης ή μειωμένο οξυγόνο, πρόβλημα δυσκολίας και δυσχέρειας στην αναπνοή. Το πέρασα εξαιρετικά ελαφρά και εκτιμώ ότι ο εμβολιασμός βοήθησε σε αυτό. Και θα ήθελα να πω ως άνθρωπος, όχι ως αυτοδιοικητικός, ότι αγαπητοί φίλοι και όσοι μας βλέπουν, ένα είναι το μήνυμα. Τα εμβόλια, και το ξαναλέω και δεν θα κουραστώ να το λέω, έχουν σώσει εμάς, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, πάρα πολύ κόσμο. Το προσδόκιμο ζωής δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 50 και 60 χρόνια ήταν τα 40 και τα 45 έτη και τώρα υπερβαίνει τα 75 με 77. Τα εμβόλια και τα δώρα της επιστήμης έχουν βοηθήσει σε αυτό το στόχο. Εάν τυχόν θεωρίες συνωμοσίας και εξάλληψης του ανθρωπίνου είδους ή περιορισμού του έπαιζαν σοβαρά ως ενδεχόμενο, δεν θα χρειαζόταν η παγκόσμια κακή κοινότητα να περιμένει τον κορονοϊό. Μπορούσε να το κάνει τόσα χρόνια με τα εμβόλια των παιδιών μας, με τα φάρμακα τα οποία παίρνουμε και οτιδήποτε άλλα σκευάσματα κυκλοφορούν στην αγορά. Δεν ήρθε τώρα η ώρα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να εξαντλήσουμε αυτή την ώρα, τη δύσκολη υγειονομικά ώρα, όλη μας την ευρηματικότητα και την φαντασία σε θεωρία συνωμοσίας, διότι εν τέλει φτάνουμε στα σκίτσα του ΑΡΚΑ, τα οποία πραγματικά κάποιος βάζει τελεία χωρίς να κάνει περαιτέρω σχολιασμούς, γιατί όπως ορθά είπατε κύριε Παναγιωτόπουλε, η ερμηνεία τους είναι θέμα υποκειμενικό. Εδώ τα εμβόλια προξενούν το λιγότερο κακό. Και επειδή είναι και πολλοί φίλοι μας και γνωστοί μας οι οποίοι νοσούν με διάφορα στάδια, εκείνο το οποίο καλό όλους τους πολίτες είναι να ξεφοβηθούν. Αναφέρομαι προφανώς σε αυτούς οι οποίοι είναι σκεπτικιστές και το σκέφτονται. Δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες, ή μάλλον για να είμαι πιο ορθός και αντικειμενικός, με 6,5 άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων δόσεων παγκοσμίως, εν τέλει αυτό το εμβόλιο του κορονοϊού είναι το πιο δοκιμασμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμά σας. Κλείνοντας, να αναφερθούμε σε κάτι που έχει να κάνει με το Δήμο Χερσονήσου και με κάποιες δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και να κλείσουμε. Ένα σύντομο σχόλιο βρίσκεται στην επικαιρότητα. Πρέπει να το αναδείξουμε. Πείτε μας, Δήμαρχε. Βεβαίως. Ο Δήμος Χερσονήσου και η κοινωνική του υπηρεσία, η οποία, αγαπητοί μου φίλοι, εκτελεί σημαντικές δράσεις εδώ και πολλά χρόνια, όχι τα τελευταία μόνο, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, συμμετέχει ως Δήμος Χερσονήσου και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος στο δίκτυο, στο διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων, το οποίο αποτελεί δίκτυο εγκεκριμένο και με τη σφραγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου εδώ και χρόνια δημιουργεί και οργανώνει αλλά και συμμετέχει σε δράσεις για το ΕΦΖΙΝ, η βελτίωση της υγείας των πολιτών. Το δίκτυο, το διαδημοτικό δίκτυο καταρχήν υγιών πόλεων, θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν έχει αμιγώς ως στόχο την καλυτέρευση της υγείας
του πολίτη, έχει την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του πολίτη που έχει να κάνει και με την υγεία, αλλά και με την ποιότητα ζωής την οποία πρέπει να έχει ο πολίτης, ο οποίος διαβεί σε ένα συγκεκριμένο Μάλιστα. χώρο. Ναι, παρακαλώ, με ακούτε? Βέβαια. Ολοκληρώστε, Δημαρχέ. Και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και μπορούν βέβαια. Να συμμετέχουν και έχουμε γονείς, πρόβλημα, έτσι βέβαια, μπορούν ακριβώς, να επικοινωνήσουν και με το Δήμο Χερσονήσου, ακριβώς, τα έχουμε προκειμένου την, να πάρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής των συγκεκριμένων Δήμων. Θα έχουμε την δυνατότητα να ξαναπούμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Έστειλε πάντως ένα ηχηρό μήνυμα, εμβολιαστείτε, νόσησα, είπε ο άνθρωπος, είχα ήπια συμπτώματα, αυτό πρέπει να πράξουν, να το πράξουν όλοι. Με μία απλή ίωση, πέρασε το κορονοϊό.